Στις ΗΠΑ κατάφεραν να επανεκλεγούν στο Κογκρέσο. Ανάμεσα τους ο Κρις Πάπας, ο οποίος έχει πρωτοστατήσει στον μπλόκο της παραχώρησης των Αμερικανικών F-16 στην Τουρκία. Νίκη και για τον Μπομπ Μενέντες, ο γιος του οποίου εξελέγει βουλευτής και γλέντισε μάλιστα την επιτυχία του μαζί με Έλληνες της Νέας Υόρκης. Πολύ σημαντική, όχι μόνο για την Ομογένεια αλλά και για την Ελλάδα, είναι η εκλογή Ομογενών και Φιλελλήνων στο Κογκρέσο. Τέσσερις Ομογενείς κατάφεραν να εκλεγούν στην Βουλή των Αντιπροσώπων. Ο Κρις Πάπας, δημοκρατικός, εκλέγεται στο New Hampshire. Πρόκειται για έναν από τους μαχητικότερους Ελληνοαμερικανούς υπέρ της χώρας μας στο Κογκρέσο και είναι αυτός που κατέθεσε τροπολογία για την πώληση και τον εξυγχρονισμό Αμερικανικών F-16 στην Τουρκία, ματαιώνοντας τα τουρκικά σχέδια. Η Ελληνοαμερικανίδα βουλευτής των Ρεπουμπλικανών Νικόλ Μαλιωτάκη είναι η μόνη που εκπροσωπεί τη Νέα Υόρκη στο Αμερικανικό Κογκρέσο. Like many children, when I was young, I always wondered what the meaning of my name was. And if you Google Nicole, it says victory of the people. Ο Ρεπουμπλικανός Γκας Μπιλιράκης επανεξελέγει στη 12η περιφέρεια της Φλόριντα. Νέα θητεία εκπροσωπώντας την 3η περιφέρεια του Μέριλαντ πέτυχε ο δημοκρατικός Τζον Σαμπάνης. Για τη σημασία της εκλογής Φιλελλήνων μεταδίδει από τις ΗΠΑ ο ανταποκριτής του Αλφα Δημήτρης Φιλιππίδης. Με Έλληνες της Διασποράς γιόρτασε τη μεγάλη νίκη του στην 8η περιφέρεια του New Jersey ο Ρόμπερτ Μενέντες Τζούνιορ, γιος του Φιλέλληνα, επικεφαλής της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας, Μπομπ Μενέντες. Στην Πενσιλβάνια, ο μεγάλος νικητής των ενδιάμεσων εκλογών στη Γερουσία, Τζον Φέντερμαν, κατάφερε να επικρατήσει τουρκικής καταγωγής Ρεπουμπλικανού Μεχμέτ Οζ, παρά το μεγάλο πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε, αφού υπέστη εγκεφαλικό 6 μήνες πριν την εκλογική αναμέτρηση. Ένα μήνα πριν εκλεγεί, ο Φέντερμαν συντάχθηκε πλήρως με τα αιτήματα της ελληνοαμερικανικής κοινότητας την ώρα που ο αντίπαλός του είχε διπλή αμερικανική και τουρκική υπηκότητα, είχε υπηρετήσει στον τουρκικό στρατό και διατηρούσε φιλικές σχέσεις με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Πήρε ανοιχτά θέση, τονίζοντας ότι ως γερουσιαστής θα υποστηρίξει τον αγώνα των Ελληνοορθοδόξων για θρησκευτική ελευθερία στην Τουρκία, την αναγνώριση του Βαρθολομαίου ως Οικουμενικού Πατριάρχη και θα ζητήσει μετατροπή της Αγίας Σοφίας ξανά σε μουσείο και επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης. Επιτυχίες για τους Έλληνες Ομογενείς Αμερικανικές Εκλογές, λοιπόν, αποτυχία για το μοναδικό σημαντικό τουρκικής καταγωγής υποψήφιο. Θα πάμε στον ανταποκριτή μας στις ΗΠΑ, τον Δημήτρη Φιλιππίδη. Δημήτρη, ο Μεχμέτ Οζ ξόδεψε ένα τεράστιο ποσό στην προεκλογική του καμπάνια, δεν κατάφερε να εκλεγεί. Αντώνη, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Πραγματικά, η εκστρατεία του Μεχμέτ Οζ ήταν η πιο δαπανηρή από όλους τους υποψήφιους γερουσιαστές των εκλογών του 2022. Ο ίδιος μόνο έβαλε από την τσέπη του 27 εκατομμύρια δολάρια, έχει μια τεράστια περιουσία λόγω των τηλεοπτικών του εμφανίσεων, έχει μια τεράστια περιουσία λόγω του ότι παντρεύτηκε μια πολύ ισχυρή γυναίκα της περιοχής. Αυτό το οποίο τονίζεται σε πολλές περιπτώσεις είναι ότι η υποψηφιότητά του ουσιαστικά ξεπέρασε τα 100 εκατομμύρια, καθώς υπήρχαν πολλές δωρές, ενώ την ίδια στιγμή αποτέλεσε και την αιτία τριβής και μέσα στο ρεπουμπλικανικό στρατόπεδο, καθώς μπορεί να ήταν ο εκλεκτός του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τον στήριξε με κάθε τρόπο και θεωρείται και προσωπική ήττα του κ. Τραμπ, η ήττα του Μεχμέτ Οζ. Όμως ο Πομπέο ήταν αυτός ο οποίος εκτόξευσε πολλές φορές τα βέλη του για τις σχέσεις του Οζ με τουρκικά παράκεντρα και βεβαίως ομάδες. Και πρέπει να τονίσουμε, και είναι σημαντικό, ότι την ίδια στιγμή υπήρξε μια τεράστια κινητοποίηση από την ελληνική ομογένεια, από την αρμενική ομογένεια, από τους Κούρδους, από ευαγγελιστές, με το ένα σύνθημα ότι ένας αρνητής γενοκτονιών και μάλλον δεν έχει καμία θέση στην γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Έγινε πολύ μεγάλος αγώνας και το ότι δεν εξελέγει ο δόκτωρος οφείλεται εν πολλής στον αγώνα της ομογένειας Ελλήνων και Αρμενίων. Ήταν για τον Τραμπ λοιπόν, ήταν για τον Οζ, ήταν και για τον Ερντογάν βεβαίως, του οποίου είναι προσωπικός φίλος. Να σε ευχαριστήσω πολύ.